Λεγονία, τον Αρμένη Δημήτρη. Ξεκινάει ο πρώτος γύρος, εδώ πέρα οι αθλητές μας παίρνουν τις παραδείγματες οδηγίες. Ξεκινάει το μάτς. Εδώ πέρα έχουμε πιάσει ένα PA double leg, έχουμε κάνει αλλαγή σε single, είμαστε πάνω στον τοίχο. Προσπαθεί να πιέσει να ξαναπάρει το double. Έχει καταφέρει να δέσει τα χέρια του, έχει πάρει single. Αλλά αρχίζει να χάνει, κινδυνεύει να χάσει την πλάτη του εδώ πέρα. Πολύ καλή άμυνα από τον Μουχαμάντ. Δουλεύει την άμυνά του, πολύ καλό σπρολ. Έχουν μείνει πάνω στον τοίχο. Περιμένουμε εδώ πέρα να δούμε λίγο τι γίνεται. Ανταλλάζουν κάποια χτυπήματα πάνω στο πλέγμα. Συνεχίζουν πάλι στην ίδια θέση. Προσπαθεί να κάνει αλλαγές από single leg σε double leg μόνιμα. Δέχεται κάποια χτυπήματα στα πλευρά του που φαίνεται να τον ενοχλούν. Ωραία, συνεχίζει την πίεση. Τον έχει πιέσει πάνω στο πλέγμα. Έχει ανοίξει ο Μουχαμάντ σε ένα καλό σκρολ, έτσι ώστε να μην μπορεί να δέσει τα πτώα και τα δύο πόδια. Προσπαθεί να του πιάσει το ένα πόδι, το φέρνει κοντά του. Ωραία. Προσπαθεί και συνεχίζει ξανά για το σίγγλ και επιμένει πάρα πολύ το σίγγλ, ξανά το πιστεύει αρκετά. Έχει δεχτεί κάποια χτυπήματα στα πλευρά του που δεν είναι καλά. Τώρα έχει απειλεί το λαιμό του εδώ πέρα και αναγκάζεται να καταλήψει την προσπάθεια για το single leg. Σιγά σιγά ξαναμπαίνουν, υπάρχει αναλλαγή, τον γυρίζει από το πλέγμα ο Μουχαμάντ. Ο Αρμένης είναι πια πάνω στο πλέγμα. Τον πιέζει, προσπαθεί να πάει για το δικό του double το Αρντράν. Τον έχει σηκώσει, τον πήγε κάτω, ναι. Τον έχει πάει κάτω, είναι από πάνω, είναι στο κλουβί και τώρα σιγά σιγά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο takedown. Καθιασμένες και οι γωνίες τις ακούμε ξεκάθαρα να δίνουν αρκετά έντονα οδηγίες. Προσπαθεί να τον αποφύσει από πάνω του Αρμένης. Σιγά σιγά σήκωσε την πλάτη του στο πλέγμα. Είμαστε ακόμα στην ίδια θέση. Παίζει καθαρά ένα grip fighting εκεί πέρα. Ποιος θα καταφέρει να κυριαρχήσει στο position. Κάποια χτυπήματα. Τέλος πρώτου γύρου. Πώς θα επιλέξουν αυτή τη φορά οι αθλητές να μπουν. Ξεκινάει με ένα δυνατό πίσω χέρι, ίσιο. Ο γόνατο από τον Μουχαμάντ, ένα ωραίο body kick, ένα γόνατο για απάντηση. Ξανά στο πλέγμα οι δύο αθλητές. Προσπαθεί, πιάνει, δένει το διπλό double leg, σηκώνει, τον ρίχνει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ξανά. Ο Πάνο, ο Αντράν. Συνεχίζουμε στην ίδια θέση, full guard για τον Δημήτρη. Κάποια χτυπήματα, δύο καλά χτυπήματα πέραν στο κεφάλι. Εδώ πέρα συνεχίζουμε πάλι στην ίδια θέση.
προσπαθεί εδώ πέρα να σηκωθεί και χάνει, όχι χάνει, δεν πετυχαίνει την προσπάθεια, προσπαθεί να σηκωθεί πάνω. Συνεχίζει όμως να έχει την κυριαρχία πάνω από το top position και φέρει χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δύο καθαρά χτυπήματα και κάποια hammers περνάνε. Συνεχίζει το ground and pound. Απειλεί με άρμαρ εδώ πέρα. Το χάνει. Έχει περάσει την guard. Και τώρα είναι full mount. Πάνω στο πλέγμα. Ο Μιχαμάτ είναι full mount πάνω στο πλέγμα. Συνεχίζουμε στο ίδιο position. Τα χτυπήματα είναι συνεχόμενα. Δεν μπορεί να τον βγάλει από εκεί. Έχει περίπου ένα λεπτό για το μέχρι να τελειώσει ο γύρος και συνεχίζει, χτυπάει καθαρά χτυπήματα στο πρόσωπο. Προσπαθεί να πάρει ένα άρμαρ εδώ πέρα. Έχει κλειδώσει τα χέρια του αντίπαλός του για να αμυνθεί. Καθαρό χτύπημα στο πρόσωπο, μπας και ανοίξουν οι άμυνες για να πάρει το άρμπαρ. Με πολύ στένος ο άλλος αμύνεται το άρμπαρ. Προσπαθεί να μην το χάσει. Θέλει να συνεχίσει να παίζει. Έχει χτυπήσει αρκετά. Και τέλος δεύτερου γύρου. Και οι δύο αθλητές αρκετά κουρασμένοι. Ο Μουχαμάτ σίγουρα σε καλύτερη θέση από τον Δημήτρη. Τρίτος γύρος, για να δούμε. Θεωρητικά ο Δημήτρης είναι δύο γύρους πίσω. Ένα δυνατό χτύπημα στο σώμα και ξαναμπαίνει για takedown ο Δημήτρης. Τρώει ένα χτύπημα στα πλευρά και αυτό τον αναγκάζει να ανοίξει τη λαβή που είχε για τον double. Σιγά σιγά αρχίζει να πηγαίνει προς την πλάτη του και τον πηγαίνει κάτω σε ένα mount ξανά. Πάνω στο πλέγμα. Πολλά χτυπήματα, πολλά καθαρά χτυπήματα στο κεφάλι του Δημήτρη. Είναι πάνω στο... κάποια hammers, κάποια ίσια περνάνε ακριβώς. Το ένα του χέρι έχει εγκλωβιστεί κατά το γόνατο του... κατά το γόνατο του αντιπάλου του Δημήτρη. Ο Ζαντράν συνεχίζει. Με επίθεση πιέζει το χέρι του, το κατεβάζει, ανοίγει κενό και χτυπάει. Ξεκάθαρη κυριαρχία από τον Μουχαμάντ εδώ πέρα. Σπρώχνει το κεφάλι του και χτυπάει καθαρά στο mount. Πολύ καλό position. Συνεχίζει το ground and pound εδώ. Ο Δημήτρης δεν έχει απάντηση για το mount. Δυστυχώς. Συνεχίζει. Δεν μπορεί. Βλέπουμε και λίγο τράστο που γίνεται εδώ πέρα ανάμεσα στους δύο αθλητές. Συνεχίζουν τα χτυπήματα. Νομίζω πως έτσι θα βγει πάνω κάτω όλος ο γύρος. Ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ κουρασμένος για να μπορέσει να
να απαντήσει. Συνεχίζει. Συνεχίζουν τα χτυπήματα. Θα μπορούσε και να σταματήσει εδώ πέρα ο αγώνας. Δεν έχει κάποιο νόημα. Δεν αντιστέκεται ακριβώς πια. Οι γωνίες φωνάζουν για πάγια υποταγή. Αυτό συνεχίζει με το ground and pound. Τέλος αγώνα και ξεκάθαρη νίκη μάλλον για τον Μουχαμάτ. Δυνατός πανηγυρισμός. Η αλήθεια είναι πως ήταν μόνο ο πρώτος γύρος ήταν κάπως, πώς το λένε, να υπάρχει αντιπαλότητα και από τις δύο πλευρές να διεκδικούν την νίκη. Το δεύτερο γύρο και μετά την πρώτη φορά που ανέβηκε ο Μουχαμάτ στο mount, νομίζω ότι είχε ψηλοτελειώσει όλο το θέμα. Πολλά χτυπήματα πέρασε. Περιμένουμε λίγο τώρα την απόφαση των κριτών. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μουχαμάτ κερδίζει τον αγώνα. Ξεκάθαρη η κυριαρχία του στους δικά στους δύο τελευταίους γύρους. Βεσελίν Βασίλευ σε έναν αγώνα grappling. Γιώργος Τσαχουρίδης στην κόκκινη γωνία εναντίον Βασέλιν Βασίλευ. Ένα grappling match, submission only. Δηλαδή δεν υπάρχει πόντος στο σύστημα, είναι μόνο αν καταφέρει κάποιος να πάρει μια υποταγή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε θέαμα, να μην φοβούνται οι αθλητές να χάσουν λόγω πόντων, οπότε να ανοίξουν το παιχνίδι τους όσο παραπάνω μπορούν. Βλέπουμε εδώ πέρα λίγο το grip fighting πιάνονται, μπαίνουν κάποια collars.